την παραγγελιά, Αλέξη μου. Θέλουμε τώρα καλή, τώρα γρουσή, τώρα ευλοημένη. Γιατί υπάρχει λόγος. Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, υπάρχει μεγάλος λόγος, αλλά θα περιμένω να ξεκινήσω το τραγούδι μας και μετά. Τι Σαββατοκύριακο είμαστε περάσαμε. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, πραγματικά περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο, τι να σας πω. Και το Σάββατο ήμασταν όλοι μαζί και την Κυριακή όλοι μαζί. Την Κυριακή δε. Εγώ επειδή ξαναπήγα στο Μόταμο του Λιοπετρίου, ήταν να με πάω μια φορά, μετά έπιασα το εργολαβία. Εγώ σαν μετά. Έπιασα το εργολαβία. Κάποια στιγμή, εκεί που ήμουν ανέμελη, κύψαν τα τηλέφωνα μου, χτυπούσαν. Γιατί δεν είχες ίντερνετ, πες ναι, το γι' αυτό. Δεν είχα ίντερνετ, ναι, το είχα κλειστό. Μπες να δεις τον γκρουπ, αυτά συνομιλίες κλπ. Και τι να δω, το κορίτσι μας. Την αγαπημένη μας φίλη, συνάδελφο, την αρχισυντάκτριά μας, εδώ, η οποία θα γλιτώσει έτσι εύκολα σήμερα. Ξέρα το. Άντρη μου, μάνα μου την άντρα μου, και να την παντρέψουμε. να μας ζήσεις ξανά. Λοιπόν, έστειλε μας απλά μια φωτογραφία έτσι, που είσαι άντρη μου. Εδώ με το μονόπετρο στο χέρι, με το δαχτυλίδι των αραβώνων της, έκαμε τις πρότασεις είναι ο Κώστας της. Άντρη μου, είσαι ευχαρισμένη ακόμα. Ναι, καταλαβαίνετε. Από χθες, γιατί είχε και γενέθλια η άντρη μας σήμερα και χρόνια της, πολλά χρόνια πολλά, άντρη μου, να μαζί σου, να σε χαιρόμαστε. 32. 32 και ψύχρεμη. Ψύχρεμη και σχεδόν παντρεμένη. Λίγος δεν το μαθαίνει. Λοιπόν, η άντρη μας είναι έτσι ο αφανής ήρωας, τρέχει πάρα πολύ για όλους, μας τρέχει όλους από πίσω να μας θυμίσει, να μας πει, να μας κουμαντάρει όλους με λίγα λόγια. Και ο παντρεύκουμε τι με το καλό, έτσι. Ποιος το περίμενε. Θα πω πότε σε παντρεύκουμε, να μας πεις εσύ. Τι. Πότε να σε παντρέψουμε, να μας το πεις εσύ. Να σας το πω, να σας το ανακοινώσω μόλις έχω νεότερη. Ναι, μόλις είσαι έτοιμη. Αν έγινε το βήμα, ναι. Ναι. Τι να πω, τι να πω. Βέβαια, είχαμε μια έννοια χτες τη νύχτα που μαζευτήκαμε στο Ζήγιν έτσι να πιούμε τον καφέ μας τη νύχτα. Είχαμε την έννοια της Λαμπροπούλου. Έμπαινα εδώ και είμαστε στη θάλασσα. Μετά που έφυγε η άντρα μου, Ελεανούλη, παιδιά, ευτυχώς που έμεινα εδώ και είμαστε στη θάλασσα. Ναι, Λαμπροπούλου. Χριστιανά, έχω σχέδιο. Θα σας το ανακοινώσω πάρα πολύ σύντομα. Για να γίνει η πρόταση γάμου. Έχω σχέδιο, ναι, να το πείσω. Ναι. Τι ώρα που το λέει να το κάνει σαν έρευνα, γιατί μπορεί να θέλουν και άλλες φίλες να το ακούσουν αυτό. Είναι μια χαρά. Άντρη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Που ήσασταν κοντά μου, ξέρεις. Εννοείται ότι ήσασταν οι πρώτοι που ήταν να το ανακοινώσω. Περνούμε και μοιραζόμαστε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Ξέρω ότι χαρήκετε με τη χαρά. Πάρα πολλά. Αυτά. Πάρα πολλά. Τι να πω. Με την Άντρη δουλεύουμε μαζί από την πρώτη μέρα. Πριν από 10 χρόνια από την πρώτη μέρα. Έτσι και συνεχίζουμε Περάσαμε μαζί. Περάσαμε τα πάντα και συνεχίζουμε να τα πούμε. Επίσης είπαμε ότι επειδή έχει κουμέρα, είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε το παραδοσιακό, θα δώσουμε το 5 λίρι μας. Πόσα ήταν 5 λίρες για να γραφτείς κουμέρα. Πιστεύω θα πάμε... περάσαμε στο ευρώ. Να κάνουμε την αναλογία. Ή θα πάμε με πανό ότι είμαστε και εμείς κουμέρες. Και θα σταθούμε οπωσδήποτε δίπλα της. Ναι. Να μην πάμε ότι κάτι μας έτυχε σε γύρω το πεδίο για μένα. Να μας καλεί κανένας έξω με την παρβά. Μπορούσα να βάλω κουμέρες, δεν θα βάλω 10. Άντρη μου, να μας ζήσετε. Κώστα μου, έκαμε στην καλύτερη επιλογή. Έτσι το κορίτσι μας. Να μας ζήσετε έτσι. Να μας ζήσετε, να είσαστε πάντα καλά ευτυχισμένοι. Έχουμε δουλειά. Ναι. Έτσι, άμα βάλει μπρος όπως μας βάλει το ακουστικό μου. Τώρα και live.